Να μας δείξει μια φωτογραφία της Μίρκας, λέει, αν τη γνωρίσουμε. Μαζί με αυτά είμαστε. Μαζί με αυτά είμαστε. Όταν πιάσαν τη Μίρκα. Αλλά τώρα, οχο, έμοζε τα τώρα, το φως. Όταν θα τελειώσουμε. Όταν τελειώσουμε, εδώ, εντάξει. Ε? Είμαστε μαζί. Τι ωραία, με την ευκαιρία μάλιστα και το συνδυάσαμε έτσι και με την ευκαιρία του αυριανού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω. Θα αφήσω τον κύριο Στοίδη που επιμελήθηκε όλο το αφιέρωμα να σας κουράσει αυτός και μετά να έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φιλότα. Εγώ είμαι καθηγητής και προσμήτωρας του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Ομίτας, φίλος και συνεργάτης του Φιλότα. Και επίσης μου είπε να διαβάσω και τα συγχαρητήριά του για την οργάνωση και παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε αυγή ξεκινά να ανταμώσει ξανά το δικό του αθάνατο γένος. Αυτόν τον μύθο και αυτό το αθάνατο γένος κατά τον ποιητή τιμάμε σήμερα 68 χρόνια από το μέγιστο εκείνο παράδειγμα εθνικής συνεργασίας και ομοψυχίας της 25ης Νοεμβρίου 1942 στο Γοργοπόταμο. Δεν πρόκειται για απλό εθνικό χρέος, αλλά για να αποδώσουμε ευλαβικά το φόρο τιμής αυτούς που ερωτεύτηκαν την ελευθερία μέχρι το θάνατο, φυλάγοντας και τις δικές μας θερμοπύλες, ποτέ από το χρέος μην κινούντες. Αγαπητέ κύριε Φιλότα, καπετάν Κατσόνη, κυρίες και κύριοι, τιμάμε απόψε το συμπατριώτη μας μεγάλο αγωνιστή της Αντίστασης και στο πρόσωπό του όλους τους συναγωνιστές συντρόφους του των μεγάλων αγώνων για τη ελευθερία και τη δημοκρατία στον τόπο μας με ένα στόχο. Να προκαλέσουμε όχι δάκρυα, αλλά σκέψη. Να αφήσουμε στο σκεπτόμενο ακροατή ύλη προς συλλογισμό, συλλογισμό ελεύθερο. Γιατί όπως είπε ο Καλεστηλής, όποιος συλλογάται ελεύθερο συλλογάται καλά. Τη σκέψη όλων μας λοιπόν θα προσπαθήσω να προκαλέσω επαναφέροντας τη μνήμη γεγονότα και πράξεις ανίποτου ηρωισμού και αυτοθυσίας, αλλά και πράξεις εθνικής ντροπής. Πιστώ στην αριστοτέλεια άποψη ότι το τέλος, ο σκοπός δηλαδή της ιστορίας, είναι η άντληση εμπειρίας από τα γεγονότα του παρελθόντος με απότερο σκοπό την αυτογνωσία του ανθρώπου και την εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων για τη ζωή. Ο πρωταγωνιστής μας Φιλότας Αδαμίδης, καπετάν Κατσόνης, μαχητής σε τέσσερις πολέμους, διδάσκει με το παράδειγμά του. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν καούμε εμείς, να ανάψει πυρκαγιά, πώς θέλεις να γεννεί, να φύγει η σκοτεινιά. Την ιστορία του, που είναι και η ιστορία της νεότερης Ελλάδας, θα θυμηθούμε απόψε, αφήνοντας τα γεγονότα να μιλήσουν για την ταινία της ζωής του. Ο Κατσόνης αφηγείται πολλές φορές σε πρώτο πρόσωπο τις εμπειρίες του, κάνοντας πιο ζωντανή και παραστατική την παρουσίαση. Ένα είδος ζωντανού του έτσι όπως μου το έδωσε σε μια γενική εικόνα ο κύριος Φιλότας. Για να επαναφέρω στη μνήμη κάποια γεγονότα λοιπόν, θα έχω στα ιστορικά βασικά γεγονότα ένα δίλεπτο τρίλεπτο ντοκιμαντέρ, μια μικρή ταινιούλα, απλά και μόνο για να μπαίνουμε στο κλίμα και μετά θα μιλάμε για. Ο πατέρας του ήταν από το προκρούσογο του μοναστηρίου, Μακεδονομάχος, που οι κομιτατζίδες τον κυνήγησαν και έκαψαν το σπίτι του. Μετά από αυτά τα γεγονότα πήρε τη μάνα του και την αδερφή του και ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Άωση. Άλλαξε το όνομά του, έβαλε στο όνομα του παππού του που ήταν Αδάμ την κατάληξη Ήδης, Αδαμίδης. Θυμάται ο καπετάν Κατσόνης.
Όλοι με θεωρούν πόντιο, γιατί τα εισίδηση είναι ποντιακά όσο και το κλείσον. Ήταν από εκείνα τα μέρη και τέλειωσε τη μεγάλη σχολή του Γέννης, έφευρος υπολογαγός. Πέθανε όμως πολύ νέος, διευθυντής των τριών τα, δηλαδή ταχυδρομείων, τηλεφωνείων, τηλεγραφείων. Και μας γαλούχησε τα λίγα χρόνια που μπορέσαμε και τον ζήσαμε μέχρι τα 45. Μας γαλούχησε με το πνεύμα αυτό της αγάπης για την πατρίδα. Όλη η οικογένειά μου πήρε μέρος στον αγώνα. Η μάνα μου ήταν, μπορώ να πω, ένα από τα μεγαλύτερα παλικάρια. Γιατί στον εμφύλιο οι χωροφύλακες την πήγαιναν πολλές φορές στην εφημερίδα με κομμένο κεφάλι και της έλεγαν «Να το κεφάλι του γιου σου». Αυτή έσυγε τα δόντια της για να μην κλάψει, να μην τους δώσει το δικαίωμα να χαρούν. Τόσο παλικάρια. Τα άντεξε όλα αυτά. Όταν γύρισα στην άουσα τη ρώτησα «Ρε μάνα, από μένα τα άντεξες πάρα πολλά και δεν είπες ποτέ καμιά κουβέντα». «Τι λες ρε παιδί μου, εγώ τους άντεχα». «Καλά έκανες, έκανες το καθήκον σου». Ο αδελφός του Κώστας, αριστούχος φοιτητής της ιατρικής, πνίγηκε στον δρόμο για την εξορία όταν ναυάγησε το πλοίο Χιμάρα που μετέφερε τους πολιτικούς κρατουμένους έξω από την Εύβοια στις 17/1/1947. Προς τιμή του έδωσε το όνομά του στο γιο του. Η ζωή στην Άωσα. Το 1936 τελείωσε με δυσκολίες στο Λάπιο Γυμνάσιο, καθώς λόγω του θανάτου του πατέρα του και αφού ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία από μαθητής της 5ης Γυμναστείου, ήταν προστάτης της 9 μελούς πλέον οικογένειάς του, δουλεύοντας τα καλοκαίρια γκαρσόνι ή στο εργοστάσιο για να ενισχύσει το παιδικό εισόδημά του. Μετά την αποφύτηση το 1936, έπιασε δουλειά στο εργοστάσιο του Λαμαρά. Το 1938 υπηρέτησε τη στρατιωτική οκτάμινη θητεία του ως προστάτης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1940 έδωσε εξετάσεις σε διαγωνισμό για μια θέση στο ΙΚΑ Νάουσας που ιδρύθηκε την 1η Εβδόμου του 1940 και πέρασε τρίτος από 80 για 5 θέσεις, 2 στην Βέρεια, 2 στην Νάουσα, 2 στην Έδωσα και 1 στην Νάουσα. Αλβανικός πόλεμος. Έως 31 Μαΐου 1941.
τώρα πώς περιγράφει ο ίδιος τα γεγονότα όπως τα βίωσε σε μια συνέντευξη που έδωσε σε μαθητές του Δευτέρου Λυκείου το 2006. Και εγώ τότε με πλοίο έφυγα με ένα άρμα ιοσυλλέκτων από την Τρίπολη, ελπαντήσα σωματική και ήρθε μια διατελή και πήρε τρία ονόματα με τα σώματα και εμένα, εντός συνεχείας ώρας να περπατήσα. Φύγαμε και ένα καράβι με λιγοπομπή, πήγαμε στην Κρήτη και εκεί πήραν μια στην Κρήτη, πολέμησα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, μέχρι και τα τελευταία μάχη της Κρήτης, περιμένε τους αλεξιδοτσιστές να πέσουν από τον ουρανό. Ποια ήταν η διαταγή, πάντως εγώ στο κάτω μου, δεν ήταν πιάσε με το κείμενο. Και το θέμα, σκορπίστε όσο μπορεί και πιο πολύ να πιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το χώρο. Και μόλις θα σκέφτουν να πέσουν από τα πιταγωγά, θα τους βάζουν, τους περισσότερους θα τους βάζουν. Και στράφηκαν. Τέτοια ζημιά που δεν ξαναχρησιμοποιήσαν οι σωτιστές του κείμενου. Εκεί 10 μέρες κάτσε η μάχη, πήγαινε στην τελευταία μάχη που ήταν στην γνωστό, στο προβλήτηλια της γνωστή Νέας Υόρτας της Κροφίου, στην Βρήτη εκεί. Και μετά καταλήξαμε σε ένα χωριό, εκεί ήρθαν οι Γερμανοί και πήγαμε Αχμάρωτη στο στρατόπεδο Αχμάρωτου, μείναμε κάπου 3 μήνες σε Αχμάρωτη, έζησα 3 μήνες και στους 3 αυτούς μήνες τρώγαμε ένα όγδο κονσέρβα στην ημέρα και ένα μπισκοτάκι. Μετρούνται τα πλευρά μας. Μας είχαν, το στρατόπεδο ήταν στη θάλασσα. Όσοι έχουν πάει στην έξω τα χανιά είναι, λέγεται παιδικές εξοχές, είναι παραδευτικό κέντρο για παιδιά και λοιπά εκεί. Να, ένας άμμος, ένα μισή χιλιόμετρα και μετά είναι θάλασσα. Εκεί μέσα